Χριστός Ανέστη, φίλοι μας. Χριστός Ανέστη για ολόκληρη την Ορθοδοξία, αλλά και για τους γειτονικούς πληθυσμούς που υποφέρουν αυτές τις μέρες. Τους πληθυσμούς και την προσφυγιά που το Αρχιπέλαγος δεν ξέχασε ούτε στιγμή. Σήμερα λοιπόν, ανήμερα του Πάσχα, θα μοιραστούμε τη χαρά μας, θα στείλουμε τη χαρά μας στους πρόσφυγες και στους γειτονικούς μας λαούς, συντροφιά με μια μοναδική γυναίκα, παιδί και αυτή της προσφυγιάς. Το όνομά της Κωνσταντίνα και εμείς σήμερα είμαστε στον οντά της για να χαρούμε αυτήν την ημέρα του Πάσχα. Στον οντά της Κωνσταντίνας λοιπόν, σε ένα στενό δρομάκι στο Πασαλιμάνι, κάπου στο Πασαλιμάνι, στον Πειραιά, θα χαρούμε, θα μοιραστούμε μαζί της αυτές τις μοναδικές στιγμές. Μια γυναίκα η οποία μαγειρεύει, η οποία σερβίρει, τραγουδάει και φροντίζει για όλους εμάς. Σας υποσχόμαστε λοιπόν να περάσετε μια πάρα πολύ όμορφη ώρα, μια ώρα που θα περάσουμε και εμείς μαζί σας και την αφιερώνουμε αυτή την ημέρα για μια φορά ακόμα στην ειρήνη. Την ειρήνη για όλους τους λαούς του κόσμου. Να είστε καλά, καλή διασκέδαση. Ένα κουτάκι για τον Πειραιά τώρα, μια και είμαστε στον Πειραιά.
αφιερωμένο. Και σε αυτούς που μας βλέπουν, όπως τρώμε εμείς εδώ και διασκεδάζουμε, πιστεύω και εσείς τρώτε και πίνετε. Λοιπόν, πάμε να πω τώρα το κορίτσι του γούστου μου, ένα τραγούδι αφιερωμένο για τις γυναίκες. Επειδή έχουμε την πλειοψηφία σήμερα εδώ, έτσι αφιερωμένο. Ένα πολύ ωραίο τραγούδι που έχει πει η Μαρή Κονίνου. Σε όλες τις γυναίκες και βέβαια, ειδικά τώρα στις αγιοπελαγίτισσες. Μπράβο. Φύγαμε. Βλέμμα που ανάβησα γεγγίνη και το πήρα από
καλή μάγκα που σε αγαπώ. Για στα χέρια σου εγώ το σαβάζε να τραβώ. Να έχεις καλή μάγκα που σε αγαπώ. Thank you.
Καλησπέρα, Κωνσταντίνα. Καλό Πάσχα. Ειρήνη και υγεία, ε. Ειρήνη και υγεία σε όλους. Βέβαια. Να είσαι καλά και σε ευχαριστούμε που μας δέχτηκες εδώ. Πάντα, ευχαριστήσή μου. Σήμερα. Και με αφορμή βεβαίως τα γεγονότα που δεν μπορούμε να τα ξεχάσουμε. Ποτέ, με τίποτα δεν ξεχνιώσουμε. Που δυστυχώς οι γειτονές μας δεν μπορούν να γιορτάσουν και αυτό το Πάσχα. Ναι. Παρότι είναι ομόθρησκοι. Είναι υποχρεωμένοι να δέχονται τους βομβαρδισμούς του ΝΑΤΟ. Δυστυχώς έχουμε μεγάλο. Έχουμε όλοι αρρωστήσει με αυτό το πράγμα. Αλλά πιστεύω αυτή η ανάσταση να είναι ανάσταση για όλους μας. Για όλο τον κόσμο. Για τα Βαλκάνια, βέβαια, πρώτα τόπος μας είναι. Θα πρέπει... Εγώ θέλω να ξεκινήσω λίγο με το πρόβλημα των προσφύγων και να θυμηθούμε και εμείς οι δυο, αλλά και οι άνθρωποι που μας βλέπουν, ότι είσαι και εσύ μια πρόσφυγα. Μια άλλη προσφυγιά, όπως έτσι. Όπως και εγώ και όπως πολλοί κόσμοι στην Ελλάδα. Βέβαια. Πες μας από πού είσαι, Κωνσταντίνη. Εγώ, εμένα είναι η γιαγιά μου ήταν από την πόλη. Εγώ είμαι γεννημένη στον Πειραιά. Αλλά η γιαγιά μου είχα όλες τις εμπειρίες και τις εικόνες έντονα στο μυαλό μου, αλλά να σου πω και κάτι. Είναι μέσα μου αυτό, αυτή την αδικία γενικά του ξεσηκωμού, του ξεριζωμού. Την κουβαλάω μέσα μου και μου φαίνεται. Και χωρίς να είναι για τους Έλληνες τώρα μιλάω, εμείς οι Έλληνες, και χωρίς να είμαστε από εκεί, το κουβαλάμε αυτό. Γιατί ήτανε δικό μας, ήτανε δικοί μας άνθρωποι. Και, γιατί εγώ μιλάω βέβαια και με πολύ κόσμο και το βλέπω και άνθρωποι που δεν είναι από τα παράλια ή από την πόλη ή από τον Πόντο. Κουβαλάνε αυτή την προσφυγιά γιατί τη ζήσανε δίπλα τους. Με τι μεγάλωσες, με τα παραμύθια της γιαγιάς, τις ιστορίες της γιαγιάς. Πολλά με όλα αυτά μεγάλωσα και με πολλά τραγούδια μεγάλωσα και γλέντια. Και κάπως έτσι... Και αυτό είναι το αποτέλεσμα. Ναι. Για αυτό έστησα. Πόσα χρόνια αυτό το χώρο. Υπάρχει ο Ντάς. Ο Ντάς είναι τώρα και 8,5 χρόνια. Έκλεισα, είχαμε γενέθλια, δηλαδή το Γενάρη. Πώς σου ήρθε αυτή η ιδέα, Κωνσταντίνα? Τίποτα, είναι αυτό που είπες ακριβώς. Είναι, ήθελα να κάνω έτσι ένα χώρο που να ακούγονται τα τραγούδια έτσι όπως μου αρέσει εμένα να ακούγονται. Με τον τρόπο που τα γνώρισα, ας πούμε, εγώ, και όπως τα έχουμε ακούσει όλοι μας και από τις πρώτες εκτελέσεις. Παίζει ρόλο αυτό σε μένα, ναι, δηλαδή να ακούγονται αυτά τα πράγματα έτσι όπως ξεκίνησαν, για τους νέους ανθρώπους πιο πολύ, γιατί μόνο έτσι, ακούγοντάς τα έτσι όπως πρέπει, θα μπορέσουν να συνεχίσουν. Και ποια τραγούδια αναφέρεις? Μιλάω για ρεμπέτικα και σμυρναίκα τώρα, έτσι, παραδοσιακά σμυρναίκα και πολίτικα τραγούδια που εδώ τα παίζουμε κάθε Τρίτη. Τις Τρίτες πάντα εγώ στον Οντά έχω αυτό το πρόγραμμα με σαντούρι, ούτι, βιολί. Σαντούρι παίζει ο Καρατάσος, ούτι ο Σαραγούδας και βιολί ο Αραπάκης. Μιλάμε στηρίγματα της λαϊκής μας παράδοσης, στιλοβάτες. Και τις άλλες μέρες εγώ ρεμπέτικα. Αυτά που λέμε σήμερα. Άρα ρεμπέτικα του Πειραιά. Έτσι είναι. Μια Πειραιώτισσα με μνήμες πόλης. Βέβαια. Κοίταξε, μην ξεχνάς, δεν είναι τυχαίο αυτό. Γιατί το 22 ο Πειραιάς γέμισε από τους πρόσφυγες.
όλο το λιμάνι, όλη η περιοχή. Εδώ ήρθε πάρα πολύς κόσμος. Όλη η Κοκκινιά, όλη η Νίκαια, ο Πειραιάς, το Πασελιμάνι, είχαμε παράγκες. Το Τουρκολίμανο είχε παράγκες. Εντάξει, ο Πειραιάς είναι μια πόλη που δέχθηκε πάρα πολύ μεγάλη προσφυγιά. Και ελπίζω να μην ξαναγίνει αυτό. Να μην τύχει δηλαδή σε λαούς, με αυτή την άποψη το λέω, σε ανθρώπους να ξεριζωσουθούν και πάλι. Θα δίνει τι κόσμος έρχεται στον Οντά. Α, όλη η ποικιλία, ας πούμε, όλη η γκάμα των ανθρώπων. Και ηλικιών και τάξης κοινωνικής, αν το θέλεις, να το βάλουμε και έτσι. Μερακλείδες όμως. Είναι όλοι τις μερακλείδες. Αυτό είναι το κοινό χαρακτηριστικό. Ανταποκρίνονται στο προσφυγικό στοιχείο ότι τις τρίτες πες μου. Βέβαια. Έρχονται άνθρωποι συγκεκριμένα για να ακούσουν αυτή τη μουσική. Και νέα παιδιά που είναι τρίτης γενιάς, έτσι. Γιατί δεύτερη είμαστε εμείς. Της τρίτης γενιάς, ας πούμε, τα παιδιά μας. Και έρχονται 20 χρονών παιδιά ακριβώς για να ακούσουν αυτά τα πράγματα. Θα συνεχίσει ο Οντάς της Κωνσταντίνας. Θα συνεχίσει βέβαια. Θα συνεχίσει και τώρα δεν είμαι όμως ακόμα σίγουρη. Έτσι μου έχουν κάνει μια πρόταση και το θέλω και πολύ, γιατί μέχρι τώρα δεν έχω δουλέψει καλοκαίρι. Μήπως υπάρχει μια πρόταση, μήπως πάω στη Σαντορίνη, έτσι, τον Οντά. Θα δω, δεν ξέρω. Το συζητάω τώρα. Μ' αρέσει να το κάνω πάντως. Ξέρεις ότι το σημερινό πρόγραμμα θα παιχθεί στο Αιγαίο, στα νησιά του Αιγαίου. Α, βέβαια, ωραία, λοιπόν. Υπάρχει περίπτωση να είμαι στη Σαντορίνη. Λοιπόν, στη Σαντορίνη για το καλοκαίρι. Ναι. Από τον Ιούνιο και μετά υπάρχει περίπτωση. Υπάρχει μεγάλη πιθανότητα. Με το νησιώτικο τραγούδι έχεις κάποια σχέση? Το κυκλαδίτικο τώρα μου λες. Νησιώτικο. Όχι, παίζει ρόλο αυτό που λέμε. Το κυκλαδίτικο είναι κυκλαδίτικο. Ιδιαίτερα όχι. Γιατί νησιώτικο είναι και τα παράλια όλα, ας πούμε. Οι Μυτιλίνοι αυτοί έχουν άλλα πράγματα, έτσι. Δηλαδή είναι πιο κοντά προς τα παράλια της Μικράς Ασίας. Με το κυκλαδίτικο, βέβαια το ξέρω, το ακούω, αλλά δεν έχω ιδιαίτερα ασχοληθεί, να το πω. Επειδή τώρα σε χαίρονται λοιπόν πάρα πολύ οι Αγιοπελαγίτες. Όμως τα ίδια πράγματα δεν είναι, μπάλους λέμε και με τα Σμυρναίκα, σιρτά, τόσα πράγματα λέμε απλώς. Οι Αγιοπελαγίτες έχουν ένα πολύ ιδιαίτερο, που είναι πολύ όμορφο. Είναι πολύ λουλουδένιο, πολύ κυματιστό, πολύ ευχάριστο. Βλέπεις τα παράλια είχαν και βέβαια κατ' επέκταση Μυτιλίνης, Σάμος, Χίος, όλα τα νησιά μας αυτά, που έχουν από τα παράλια από της Μικράς Ασίας μεγάλη επιρροή. Είναι πιο μακρόσυρτο, έχει πιο καημό μέσα ο ήχος τους. Ενώ οι Αγιοπελαγίτες είναι λουλουδένιοι. Πιο λουλουδένιοι. Λουλουδένιοι. Να πιούμε, και μέσα λοιπόν, στην άνοιξη. Να πιούμε λοιπόν στην υγειά των Αγιοπελαγιτών. Στην υγειά του Αιγαίου μας. Αυτή τη στιγμή και να τους κάνεις και μια ευχή, Κωνσταντίνα. Βέβαια, εύχομαι υγεία, αγάπη, ειρήνη βέβαια, να κρατάνε πολύ καλά τα νησιά μας. Αυτά τα λουλουδάκια, αυτά τα όμορφα, τα όμορφα λουλούδια, στολίδια. Τα στολίδια της Μεσογείου μας, να τα υπερασπιζόμαστε όσο μπορούμε, όχι εθνικιστικά, με τον πολιτισμό μας. Και έχουμε τόσο πολιτισμό όμορφο, που μπορεί να κατακτήσει όλο τον κόσμο, πιστεύω, με την καλή έννοια. Φτάνει να το δεχτούνε. Πρέπει να ανοίξουν και να δεχτούν. Εμείς έχουμε να πολεμήσουμε με πολιτισμό ιδιαίτερο και να κρατήσουμε τη χώρα μας. Είναι το όπλο μας, τα τραγούδια μας, τα ποίηματά μας, η ιστορία μας. Τώρα τι να λέμε, το ξέρουμε όλοι. Λοιπόν, να τα κρατήσουν πολύ καλά αυτά και να γλεντάνε έτσι όπως γλεντάνε, να πίνουν όπως πίνουνε, γιατί εγώ πάω συχνά στο Αιγαίο. Στη Σύφνο πάω πολύ και στη Σαντορίνη και στη Μπάρο, σε όλα τα νησιά τέλος πάντων, τα Αγιοπελαγίτικα. Τα αγαπώ ιδιαίτερα. Και να είναι πάνω καλά. Πάνω απ' όλα όχι βομβαρδισμούς, τους άμαχους πληθυσμούς. Αυτό το είπαμε, αυτό είναι απαράδεκτο, δηλαδή αυτός ο άνθρωπος δεν είναι μόνο ένας, δεν είναι η Αμερική, είναι εδώ, είναι όλη η Ευρώπη. Δεν τρεπόμαστε πια, η Ευρώπη.
που ζούμε. Τι θα μας πει σήμερα, Κωνσταντίνα? Θα πούμε ρεμπέτικα τραγούδια σήμερα, έτσι. Ρεμπέτικα τραγούδια του Τσιτσάνη, του Μιτσάκη, του Βαμβακάρη. Πολλά τέτοια. Ο Βαμβακάρης είναι και δικό τους παιδί. Βαμβακάρης είναι Συριανός, αλίμονο. Α, στη Σύρα, δεν είπα τη Σύρα που τη λατρεύω. Συριανή, να είστε καλά. Και για ένα λόγο περισσότερο. Γιατί γέννησε αυτόν τον άνθρωπο, τον πατριάρχη μας. Είναι η αρχή και το τέλος μας. Να είσαι καλά, Κωνσταντίνα, και πάλι σε ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ και εγώ, και εγώ. Σας ευχαριστώ που είμαι εδώ και μιλάω τώρα. Να είσαι καλά. Στο Αιγαίο. Thank you.
μάτια σου. Με του παράτη που χάνανε πως κογιονάρανε. Με του παράτη που χάνανε πως κογιονάρανε. Thank you.
Dicen
χρόνια πολλά φίλοι μας, να είστε όλοι καλά από άκρη σ' άκρη σε αυτόν τον πλανήτη, όλοι σε αυτή τη γη. Ραντεβού την επόμενη Κυριακή, να είστε καλά και πάλι ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε όλους που ήσασταν συντροφιά μου. Και εμείς.